Λεωνίδας Γρηγοράκος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ. Καλημέρα. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλημέρα. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την τεταμένη κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ιστορία και μετά θα πάμε και στα με τη Ρωσία και την Τουρκία. Γιατί μοιάζουμε μερικές φορές, ρε παιδί μου, σαν να ομφαλοσκοπούμε εδώ πέρα και να γίνεται γύρω μας χαμός, ας πούμε. Έτσι. Να σας κάνω μόνο μια ερώτηση. Πάμε στον Ιγνατίου να μας πει τι γίνεται στην Αμερική. Υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης σύραξης? Δεν νομίζω. Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό το ενδεχόμενο για μια σειρά από λόγους και μεταξύ άλλων γιατί αυτό δεν βολεύει ούτε την Ρωσία, ούτε την Τουρκία, ούτε βέβαια την έτσι κι αλλιώς αποσταθεροποιημένη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ναι, αλλά αν ισχύσει αυτό που λένε οι εφημερίδες ότι θα κάνει αντίπεινα ο Πούτιν. Τα αντίπεινα, κύριε Οικονομέα. Ένα άλλο αεροπλάνο εκεί πέρα. Δεν θέλει και πολύ να πάρει φωτιά. Τα αντίπεινα, κύριε Οικονομέα, θα είναι λογικά σε ένα πολιτικο-οικονομικό επίπεδο και δεν θα είναι με μια στρατιωτική αντιπαράθεση. Με μια στρατιωτική αντιπαράθεση απευθείας. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθισε να τα πούμε αναλυτικά εδώ. Ήδη δεν αρχίσαν. Ήδη είπε ο Λαυρόφ χθες συνιστός τους Ρώσους να μην πηγαίνουν στην Τουρκία. Να κλείνουν την πρεσβεία την τουρκική στην Ρώσια. Από όσο γνωρίζω, πέρσι είχαμε μια δραματική μείωση των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα. Οι οποίοι μάλιστα ξοδεύουν κιόλα. Αφήνουν τα λεφτά τους. Αφήνουν λεφτά και από ό,τι ξέρω, η Ελλάδα ξέρω, έχει το 6% του ρώσικου τουρισμού και η Τουρκία έχει το 70%. Η δηλαδή... Τουρκία έχει, κύριε Καμπουράκη, αν μου επιτρέπετε, πέρσι φιλοξένησε άνω των 5 εκατομμυρίων Ρώσων τουριστών, που είναι το 12% όλων των ρευμάτων που πήγαν στην Τουρκία και είναι μόλις δεύτερο μετά τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν γύρω στα 6,5 εκατομμύρια. Αυτός άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Μεγάλα νούμερα και σε επίπεδο κατανάλωσης. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουν σε ανατολική χώρα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο. Άμα τους πει ο Ρώσος, μην πάτε εκεί, διότι δεν είπε απλώς μην πάτε για αυτό που μας κάνανε, είπε μην πάτε γιατί υπάρχει κίνδυνος τρομοκρατικού χτυπήματος, γιατί είναι με τους τζιχαντιστές, δηλαδή το αγρέψε πολύ. Θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα αυτό για την τουρκική οικονομία, η οποία έτσι και αλλιώς κλονίζεται, και για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας πόσο καλοί είναι ως τουρίστες οι Ρώσοι, υπάρχει το σχετικό ανέκδοτο που λέει ότι ένας Ρώσος με όσα λεφτά πάει, τα μόνα που θα κρατήσει είναι 10 δολάρια για να πάρει μία βότκα να πιει στο αεροπλάνο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θα τα διαθέσει στην οικονομία της χώρας. Λοιπόν, Ανδρέας Ρομπόπουλος, Μιχάλης Ιγνατίου στο τηλέφωνο. Καλημέρα, κύριε συνάδελφοι. Και Θανάση Αυγερινός επίσης. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε συνάδελφοι. Μιχάλη, για να πες μας, δώσε μας μια εικόνα τώρα τι κλίμα επικρατεί στην Αμερική. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα τηλεφώνησε στον κύριο Ερντογάν, όπως είχε προαναγγείλει, του τηλεφώνησε αργά το βράδυ. Του είπε ότι είχε το δικαίωμα να υπερασπίσει την κυριαρχία της χώρας του. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, του πρόσφερε μια στήριξη. Είναι μια κίνηση που οι πολιτικοί παρατηρητές στην Ουάσιγκ το χαρακτηρίζουν λαθασμένη. Και ο λόγος που τη χαρακτηρίζουν λαθασμένη είναι διότι ο πρόεδρος Ομπάμα και ο κ. Ερντογάν είχαν πάρα πολλά προβλήματα μέχρι πρόσφατα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τη Συρία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και τον τρόπο με τον οποίο δεν αντιμετωπίζει ο κ. Ερντογάν τους τζιχαντιστές. Όχι μόνο και αυτό, τον κατηγορούν ότι τους ενισχύει κιόλας. Ναι. Ο Άσαντ αυτό λέει. Σωστά. Και ήταν έκπληξη λοιπόν για τους πολιτικούς και οικονομικούς παρατηρητές η κίνηση του κ. Ομπάμα και στην συνέντευξη τύπου με τον κ. Ολάν και στο τηλεφώνημα. Αυτά που σας λέω τα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν είναι από πληροφορίες. Ταυτόχρονα του είπε όμως ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης και να προωθηθούν οι διευθετήσεις όπως του είπε, που να διασφαλίζουν ότι δεν θα συμβούν ξανά παρόμοια περιστατικά. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, συνάδελφοι. Ο κύριος Ολάν ήρθε στην Ουάσιγκτον για να πείσει τον κύριο Ομπάμα να συνεργαστεί με τους Ρώσους στο θέμα της Συρίας. Άρα υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν συνωμοσίες και μπορεί να έχουν δίκιο βεβαίως, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή, που νομίζουν ότι μπορεί το περιστατικό να το έκανε επί τούτου η Τουρκία. Και ο λόγος για τον οποίο το λένε αυτό είναι ότι για να προλάβουν μέσα σε τόσο ελάχιστα δευτερόλεπτα να κάνουν το χτύπημα, σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένοι. Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία και ένα άλλο γεγονός. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, επίσημη δήλωση, επιπαθεστώς ανωνυμίας βεβαίως, ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε μέσα στη Συρία. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε από επίσημα αμερικανικά χείλη
να αμφισβητείται η άποψη των Τούρκων ότι το χτυπήσανε στα, μέσα στην Τουρκία. Ναι. Είναι δήλωση που θα έλεγα ότι μεταδίδεται πάρα πολύ, διότι όπως αντιλαμβάνεστε συγκρούεται και με τα όσα είπε ο κύριος Ομπάμα. Ο κύριος Ομπάμα έκανε σήμερα ακόμα μια κίνηση, κάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και το κάλεσε και για την αυριανή μέρα, δηλαδή για την Τετάρτη. Και θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Τι θα κάνουμε με τους τζιχαντιστές? Θα ακολουθήσουν, θα απαντήσουν θετικά στο αίτημα του κ. Ολάντ, θα συνεργαστούν με τους Ρώσους σε κάθε τίμημα για να τελειώνει αυτή η κατάσταση, ή θα απαντήσουν αρνητικά? Αυτό θα το απαντήσουμε και εμείς αύριο, όταν τελειώσει αυτή η σύσκεψη μεγάλη. Διότι εδώ εκεί πέρα υπάρχει μια χαόδης κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι 5-6 χώρες που έχουν αεροπλάνα εκεί, με περισσότερα από την Αμερική, και ο καθένας βομβαρδίζει σύμφωνα με τη δική του στρατηγική. Ναι. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, άλλοι βομβαρδίζουν και τους δύο, άλλοι τον έναν, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε και στη Μόσχα και στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε τον Θανάση Αυγερνό και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, να δούμε τι κλίμα επικρατεί δύο πρωτεύουσες μετά την έκριθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Να ξεκινήσουμε από τη Μόσχα. Ποια θα είναι η αντίδραση, Θανάση, καλημέρα. Ποια θα είναι η αντίδραση της Μόσχας? Καλημέρα. Είναι σαφές πως το Κρεμλίνο σχεδόν από χθες έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να υπάρξει απευθείας στρατιωτική απάντηση. Αυτό είναι το πιο απίθανο και ακραίο ενδεχόμενο. Η Μόσχα νομίζω πως θα επιμείνει, και θα δούμε την κλιμάκωση αυτή τις επόμενες ημέρες, σε έναν οικονομικό πόλεμο αντιπαράθεσης με την Τουρκία και συνέχιση των διπλωματικών σε υψηλούς τόνους καταγγελιών, με την προοπτική να υποχρεωθεί και η Τουρκία σε ένα είδος δημόσια συγγνώμη. Σε σχέση με τα οικονομικά, είναι σαφές πως κλιμακώνεται και μια καμπάνια στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζεται από τις επίσημες αρχές, με πρώτον από όλους τον εξαιρετικά δημοφιλή Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος πρώτος αυτός είπε ότι οι Ρώσοι τουρίστες θα πρέπει πλέον να επιστρέψουν ή να αποφεύγουν να επισκέπτονται την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20% μέχρι στιγμής οι ακυρώσεις σε κρατημένες αεροπορικές θέσεις για τουρκικούς προορισμούς. Αυτό νομίζω πως θα κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες. Άρα μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο κατά βάση. Βλέπω ήδη και μία... Μην τα λες γρήγορα, Θανάση, άστο, μην τα λέμε, θα αυξήσουν οι δικοί μας τις τιμές των δωματίων κατευθείαν. Εδώ πέρα. Άκουμε βλέπω που σου ήδη λέω εγώ. Και μία, βλέπω άκουμε ήδη που και σου μία, λέω. Βλέπω ήδη και μία είδηση για ακύρωση εισαγωγών κρέατος και προϊόντων από την Τουρκία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν η μεγάλη ωφελημένη από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπάργκο που επέβαλε εν συνεχεία η Μόσχα. Φαίνεται πως και εδώ θα υπάρξουν συνέπειες, ενώ σε στρατιωτικό επίπεδο αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι το θορυκτό Μόσχα, η ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, πλησίασε κυριακές ακτές και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας θα αναλάβει να καλύψει αντιαεροπορικά κάθε περαιτέρω επιχείρηση της ρωσικής αεροπορίας. Νομίζω πως είναι σαφές, οι Ρώσοι το υπογραμμίζουν, ότι αυτό που ενόχλησε ιδιαίτερα τον Ερντογάν και την Τουρκία φαίνεται πως είναι το χτύπημα του λαθρεμπορίου πετρελαίου και πετρελαιοειδών από το Ισλαμικό κράτος. Αυτό θα συνεχιστεί, γιατί τουλάχιστον με πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, αυτό ενοχλεί και την οικογένεια Ερντογάν, αλλά αποκαλύπτει και μία διάσταση που όλοι τη γνώριζαν, αλλά δύσκολα κάποιοι το παραδέχονταν δημοσίως. Αυτά τώρα από πλευράς λοιπόν Μόσχας. Στην Κωνσταντινούπολη τι κλίμα επικρατεί, Ανδρέα? Στην Κωνσταντινούπολη σήμερα όλες και οι εφημερίδες έχουν φυσικά πρωτοσέλιδο το τι θα γίνει με τις σχέσεις με την Ρωσία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα μεσάνυχτα είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ομπάμα, όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό. Δεν θα δοθούν πολλές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι θα επιβεβαιώσω το κτήμα στη Ρωσία
δύο πολύ μεγάλα γραφεία, τουριστικά γραφεία της Ρωσίας, έχουν σταματήσει τις πωλήσεις πακέτων προς την Τουρκία. Προφανώς συνειδητοποιούν στην Τουρκία ότι θα υπάρχουν τέτοιες μορφές κυρώσεις από τους Ρώσους σε πρώτη φάση. Ενώ βλέπουμε την Τουρκία να επιμένει δικές της θέσεις φυσικά και το βλέπουμε σε όλες τις εκπαιδεύσεις σήμερα το πρωί. Δόθηκαν και άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ότι κατά 17 δευτερόλεπτα βρισκόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο δύο μαχητικά ρωσικά και μετά από προειδοποιήσεις, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τον ΝΑΤΟ ότι προειδοποιήθηκαν 10 φορές οι πιλότοι, αλλά η ουσία είναι κάτι άλλο. Η Τουρκία ήθελε να δώσει ένα μήνυμα και σε ό,τι αφορά τους Τουρκμένους. Και ο Ταγί Περντογάν στις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, ότι στην περιοχή αυτή βρίσκονται μόνο Τουρκμένοι και όχι τζιχαντιστές, και ότι η Τουρκία θα είναι πάντοτε στο πλευρό των τζιχαντιστών. Αυτό φαίνεται να είναι η ουσία. Των Τουρκμένων, όχι των τζιχαντιστών. Των Τουρκμένων. Τουρκμένων. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν μόνο αυτοί και όχι τζιχαντιστές. Ναι, αλλά οι Ρώσοι, Ανδρέα μου, ξέρεις τι λένε. Ότι οι Τουρκομάνοι έχουν αναλάβει και κάνουν το εμπόριο, το λαθρέο εμπόριο πετρελαίου μεταξύ των τζιχαντιστών και το περνάνε στους Τούρκους. Γι' αυτό τους βομβαρδίζουν οι Ρώσοι. Α, να βγάλεις άκρη τώρα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι και το περίπλοκο. Εν τω μεταξύ έχουν και φυλετική ομοιότητα αυτή. Είναι Τούρκοι, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις. Τους κάνουν και τις δουλειές, είναι και στα σύνορα. Μάλιστα. Τώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Ανδρέα, παραθέτουν κάποια στοιχεία, κάποιες αποδείξεις ότι το αεροπλάνο όντως είχε παραβιάσει τον τουρκικό εναέριο χώρο, γιατί είναι, αυτό είναι αμφισβητούμενο. Είναι αμφισβητούμενο. Τα τουρκικά μέσα, έχουν πληροφορίες που έχουν τα τουρκικά, τα οποία δείχνουν την πορεία που είχαν τα τουρκικά μαχητικά και τα ρωσικά μαχητικά. Σύμφωνα με αυτό το σχεδιάγραμμα που έχει τεθεί στην δημοσιότητα, φαίνεται ότι στο σημείο του Χατάι για δύο φορές έχουν κάνει πέρασμα τα δύο ρωσικά. Από ένα μικρό σημείο όπου έχει προεξοχή. Έχουν προεξοχή. Είναι μια γλώssa εκεί, εδάφους μέσα στο. Άρα ψάχναν αφορμή να το ρίξουν το αεροπλάνο. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτό το μικρό πέρασμα δίνει και την αφορμή. Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αξιωματικούς του ΝΑΤΟ, τα ρωσικά προειδοποιήθηκαν αν ισχύει η εκδοχή τουρκική. Αυτές οι 10 φορές που λένε τις προειδοποιήσεις, οι μισές και περισσότερο ήταν πριν μπουν στον εναέριο χώρο, δηλαδή από την πορεία φαινόταν ότι θα ξαναμπούν. Και μάλλον συμφωνούν και οι απόψεις ότι τελικά χτυπήθηκε όταν είχε βγει πια από τον τουρκικό εναέριο χώρο. Αυτό το κομματάκι ευθύνος είναι πάρα πολύ. Απλώς αυτό, κύριε φίλη, μοιάζει να είναι πρόσχημα πλέον. Έτσι, να είχαν προετοιμάσει ένα τέτοιο χτύπημα. Να βάλουμε μια τάξη οικονομία για 30 δεύτερα. Η Τουρκία μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριοι συνάδελφοι. Ανδρέα, Θανάση και Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Η Τουρκία μέχρι σήμερα είναι η μεγάλη χαμένη της Συριακής κρίσης. Όλες οι πτυχές και όλες οι φιλοδοξίες οι τουρκικές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το ελάχιστο. Συν του γεγονότος ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα που επιχειρεί η Ρωσία με αεροπορικούς βομβαρδισμούς έχει ισχυροποιήσει τον Άσαντ. Ο Άσαντ είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Και επίσης να λάβουμε υπόψη ότι μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι υπήρξε μια πρωτοβουλία από πλευράς Γαλλίας, συνεπικουρούμενη από τη Γερμανία, για να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο με τη Ρωσία προκειμένου να εξουδετερωθεί επιχειρησιακά ο ISIS. Όλη αυτή η κατάσταση. Το οποίο δεν συνεδρεύει καθόλου την Τουρκία. Εννοείται. Γιατί θα μπορούσε να αφήσει την Τουρκία εκτός, χωρίς να έχει λόγο και ρόλο, επί των τεκτενωμένων στη Συρία και κυρίως επί της επόμενης μέρας. Άρα, όλο αυτό το οποίο συνέβη, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση λελογισμένου ρίσκου, ωστόσο, από πλευράς Τουρκίας, προκειμένου να ανακατέψει την τράπουλα. Να τορπιλήσει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και μέρους της Δύσης, να υποχρεώσει κάποιες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν την Τουρκία, γιατί δεν μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά. Να κρατήσουμε όμως ότι εχθές δεν βγήκε κοινό ανακοινωθέν από το ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί κάποιες χώρες να έχουν βάλει αστερίσκους ως προς την τουρκική αντίδραση, κυρίως όχι για το αν έπραξε σωστά ή όχι, αν ήταν εντός ή εκτός του τουρκικού εναέριου χώρου, αλλά για τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια ενέργεια σε μια ήδη βαθιά αποσταθεροποιημένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάντως, κύριε φίλε, δεν έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία ο κύριος Ομπάμα όταν κάθε μέρα υπάρχουν τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο?
Είναι και, και τα δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Τώρα ας μην γελιόμαστε, δεν είναι της ίδιας τάξης ζήτημα. Αλλά έχουμε και μια κατάρριψη. Όταν λέτε επόμενη μέρα στη Συρία, για να καταλάβει και ο κόσμος, πότε τη βλέπετε να έρχεται αυτή η επόμενη μέρα? Δηλαδή τώρα με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς και την ισχυροποίηση του Άσαντ που λέτε, βλέπετε να τελειώνει γρήγορα αυτή η ιστορία? Γελάω παρότι μιλάμε, κύριε Οικονομία, για μια πολύ πικρή κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δυσάρεστα αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και μόνο το γεγονός ότι έχουμε 22 εκατομμύρια πληθυσμό πριν το Μάρτιο του 2011, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος παραγμός, και σήμερα έχουμε 11 εκατομμύρια εκτοπισμένους και 5,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους από τις αιστείες τους και 5,5 εκατομμύρια εκτός Συρίας, αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει, δηλαδή αυτή είναι η ανθρωπιστική κρίση πραγματική. Τώρα από εκεί και πέρα, το μέλλον της Συρίας άδειλο σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή όμως που δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση συμφερόντων για αντικειμενικούς λόγους μεταξύ των δυνάμεων εντός και εκτός περιοχής, πώς δηλαδή το Ιράν θα βρει κοινή συνισταμένη με τη Σαουδική Αραβία ή με την Τουρκία, πώς η Ρωσία θα βρει κοινή συνισταμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη αυτή λοιπόν η πολύ περίπλοκη κατάσταση, η οποία περιπλέκεται έτσι περαιτέρω από την τουρκική χθεσινή την κατάρριψη του μαχητικού, θεωρώ ότι σημαίνει πως θα έχουμε δυσκολίες ακόμα μεγαλύτερες στην εξέβρεση μιας λύσης. Είναι 40 οι χώρες που βρίσκονται υπό τον συνασπισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν βομβαρδίζουν όλες εξ αυτών. Ο Καναδάς, σε παράδειγμα, απέσυρε τα 6 μαχητικά που είχε και βομβάρδιζαν τη Συρία. Βομβάρδισε μέχρι πρότινος. Ωραία, τι βομβαρδίζουν αυτοί? Ο καθένας, να σας πω κάτι, κύριε Οικονομία, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας. Στη Συρία αυτή τη στιγμή έχουμε το ασαντικό καθεστώς, το οποίο ελέγχει περίπου το 1 τέταρτο, ίσως και 1 πέμπτο της επικράτειας, το οποίο όμως έχει ενισχυθεί, ενώ υποχωρούσε πριν από 1,5 μήνα, έχει ενισχυθεί κατόπιν των ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Έχουμε σουνιτικές ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες δρούν αυτόνομα μέσα στη Συρία, κανείς δεν τις ελέγχει. Έχουμε τους Κούρδους, οι οποίοι έχουν περιχαρακωθεί στο δικό τους κομμάτι, στα κοινά σύνορα με την Τουρκία, εξού και η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη και ένα no-fly zone, δηλαδή να μην υπερίπταται τίποτα πάνω από αυτή τίποτα, τη ζώνη, για να μπορεί να επιχειρεί εναντίον των Κούρδων της Συρίας, γιατί φοβάται τη δική τους ισχυροποίηση. Και έχουμε επίσης και το Ισλαμικό κράτος, το οποίο είναι ο μόνος φορέας που αυτή τη στιγμή έχει κρατικές δομές, υβριδικού τύπου βέβαια, γιατί είναι δεν μπορούμε... Είναι με κέντρο της δύο πόλης, τη Ράκα και Μοσούλη, που είναι Ιράκ και τα πετρέλαια, που είναι Συρία και Ιράκ, ελέγχει μέρος των πετρελαιοπηγών, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι καλύπτει αυτή τη στιγμή μια έκταση, παρά το ότι έχει υποχωρήσει εδαφικά τους τελευταίους μήνες, η οποία υπερβαίνει την υπηρετική Ελλάδα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Σαν την Ελλάδα είναι η έκταση που έχει? Ναι. Μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη. Η έκταση που καλύπτει το Ισλαμικό κράτος. Ξαναλέω, έχει υποχωρήσει εδαφικά το τελευταίο διάστημα, αλλά αλίμον αν νομίζει κανείς ότι με όλη αυτή τη δυσκολία σύγκληση συμφερόντων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πρόκειται να εξουδετερωθεί επιχειρησιακά ο ISIS. Άρα δεν έχουμε ένα κλασικό πόλεμο του τύπου πόλεμος του κόλπου, ας πούμε, που, ή η Ιουγκοσλαβία, δεν ξέρω τι. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο και θα σας έλεγα μάλιστα ότι μέσα στη συμμαχία των Αμερικανών υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και πάρα πολλές διαφοροποίησεις. Δηλαδή δεν είναι κοινό το μέτωπο πολλές φορές μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό το συναρτησμό. Κάτι το οποίο. Η άνοιξη εμπολής έγινε για να εκτοπιστούν οι Ρώσοι συνολικά. Ας το πούμε αραβικές εξεγέρσεις κατά αυτή την καλύτερα, έτσι. Λοιπόν. Όλο αυτό το πράγμα το έγινε εμπολής, λέω εγώ, από ό,τι έχω διαβάσει, διότι η επιρροή η οικονομική και η πολιτική που είχε η Ρωσία ήταν αυτή που είχε επί Σοβιετικής Ένωσης στον καιρό του διπολισμού. Μέσω του Άσαντ, λες. Μόνο. Μέσω του Καντάφη, μέσω των Αιγυπτίων, μέσω. Λοιπόν, και σου λέει κάποια στιγμή, όλο αυτό το πράγμα έγινε πολύ για να εξοπλιστούν τελείως οι Ρώσοι. Εκτός από το χάος. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι. Εκτός από το χάος, οι αραβικές εξεγέρσεις, ξέρετε τι άλλο έφεραν? Την ενίσχυση του σιητικού Ιράν, το οποίο υποτίθεται ότι ήθελαν να εξουδετερώσουν τα σουνιτικά κράτη του κόλπου. Γιατί τα σουνιτικά κράτη του κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενίσχυσαν τους Ισλαμιστές, το Ισλαμικό κράτος μάλλον εν προκειμένου, προκειμένου να απομειώσουν την επιρροή που ασκούσε το σιητικό Ιράν μέσω του Άσαντ και τη Χεσμπολά που βρίσκεται στο Λίβανο. Και βέβαια η Ρωσία, κακά τα ψέματα, το τελευταίο διάστημα βγαίνει ενισχυμένη από όλα αυτά. Μπορεί η χθεσινή κατάσταση να αποτελεί εξαίρεση, θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, αλλά η Ρωσία έχει ενισχύσει πάρα πολύ την επιρροή της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και σε επίπεδο στρατιωτικό και σε διπλωματικό. Και μόνο το γεγονός, κύριε Οικονομέα, ότι αυτή τη στιγμή οι Δυτικοί σπέβδουν να συνομιλήσουν με τη Ρωσία, σημαίνει ότι έχει αποκτήσει ρόλο και λόγο επί των τεκτενωμένων. Το προσφυγικό που αυτονόητα μας αφορά και μας επηρεάζει και μας δημιουργεί συνεχώς θέματα, όλη αυτή η κατάσταση μας επηρεάζει και σε άλλο επίπεδο.
Η Ελλάδα έχει τηρήσει μια διακριτική στάση μέχρι τώρα και νομίζω ορθά. Αν και εφόσον έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή σε επίπεδο νατοϊκό που δεν το εκτιμώ ότι θα συμβεί, δηλαδή η όποια χερσαία περικύκλωση του Ισλαμικού κράτους θα επιχειρηθεί με τις περιφερειακές δυνάμεις και όχι από τη Ρωσία ή από το ΝΑΤΟ, ασφαλώς εκεί πέρα θα έχουμε κάποιο ρόλο. Ότι μιλάμε για ένα Ισλαμικό κράτος που έχει την έκταση της Ελλάδας και πάνω. Άρα είναι δύσκολη η ιστορία. Μάλιστα, το χάρτη με τα χρώματα. Ναι, είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιχειρησιακή του εξόδου. Πολλοί νομίζουν ότι απλώς ήταν μια πόλη, δύο πόλεις και σου λέει γιατί δεν τις περικυκλώνεται εκεί να τελειώσει. Μακάρι να ήταν έτσι. Να κρατηθεί, παιδιά. Να κρατηθεί. Χωρίς να φύγει από τους νατοϊκούς και τους ευρωπαϊστές. Πίσω-πίσω, διακριτικά και με αυτό. Αυτό πρέπει. Πάση θυσία. Ουδετερότητα. Πάντως για το προσφυγικό, αν μου επιτρέπετε, μισή κουβέντα, δεν είναι μόνο η Συρία, δεν είναι μόνο τα 5,5 εκατομμύρια των Σύρων δηλαδή που βρίσκονται στην περιοχή και δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση και μέσα στην Τουρκία και μέσα στην Ιορδανία και μέσα στο Λίβανο. Είναι και η Εμένη, η οποία εξελίσσεται σε Νέα Συρία. Ναι. Και είναι επίσης και το γεγονός ότι το καθεστώς Άσαντ προσφέρει απλόχερα συριακά διαβατήρια σε Αφγανούς και όχι μόνο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να πούμε ούτε με μια σχετική προσέγγιση. Πόσοι τελικά είναι Σύριοι πολίτες που έρχονται Αυγανοί. Στην Ευρώπη, πόσοι είναι Αυγανοί, πόσοι προέρχονται από την Ιεμένη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ευχαριστούμε για αυτή την ενημερωτική κουβέντα που είχαμε μαζί σας. Εμείς θα συνεχίσουμε τα πολιτικά αφού κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Οι πιλότοι. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα είναι άλλη τάξη η αντίδραση της Ρωσίας αν είναι έστω και ένας από αυτούς νεκρός ή αν είναι και οι δύο ζωντανοί. Γιατί αν είναι ζωντανοί, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να τους πάρουν από τους Τουρκομάνους και να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία την επιστροφή σε αυτοί. Είναι το μόνο ουσιαστικό αίρισμα που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή μέσα στη Συρία. Δεν έχει κανένα άλλο. Ασκούν έναν έλεγχο και μια επιρροή. Είναι όπως την μειονότητα στη Θράκη, τη δικιά μας. Ελέγχουν πλήρως. Θα δώσουν την αίσθηση στη Ρωσία γιατί θα κινηθούν με μια διπλωματική λογική ότι εμείς εξασφαλίσαμε. Ξαναλέω, αν και εφόσον είναι ζωντανοί άνθρωποι, έτσι. Εμείς εξασφαλίσαμε. Λένε ότι ο ένας είναι νεκρός, οι Ρώσοι. Αυτό λένε. Αλλά θέλω να πω ότι αν είναι, οι Τούρκοι θα δώσουν μια αίσθηση ότι εμείς τους παίρνουμε από τους Τουρκομάνους, τους φέρνουμε εδώ και τους στέλνουμε πίσω με ασφάλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε φίλη. Πάμε σε διάλειμμα. Εμείς θα γυρίσουμε εδώ στη μίζερη πολιτική πραγματικότητα. Πάμε. Υγρασία στο σπίτι. Αφιγραντήρες στην ηλεκτρονέτ. Επιλέξτε ανάμεσα.